Ο σύμβουλος του Αλεξάνδρ Σίρσκι, του διοικητή των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων, Βαντίμ Σουκαρεύσκι, φέρεται να κατηγόρησε τον ιδιοκτήτη του ΕΚΣ και του δορυφορικού συστήματο επικοινωνιών Starlink, Elon Musk, ότι διέκοψε τι δορυφορικέ επικοινωνίε στις Ουκρανικές Δυνάμεις που εισέβαλαν στο Κούρσκ. Όπω φέρεται να είπε, η διακοπή έγινε 24 ώρε μετά την εισβολή, με αποτέλεσμα να χαθεί πολύτιμο χρόνο και οι Ουκρανικέ δυνάμει να μην μπορέσουν να προελάσουν μέχρι την πόλη του Κούρσκ και τον πυρηνικό σταθμό. Η απώλεια κρίσιμου χρόνου επιβράδυνε την Ουκρανική προέλαση και είχε ω αποτέλεσμα να βαλτώσει. Οι Ουκρανοί αρνούνται ότι υπόθηκαν αυτά τα πράγματα και λένε ότι πρόκειται για ρωσική προπαγάνδα. Αλλά η αλήθεια είναι ότι αντιμετώπισαν σοβαρό πρόβλημα με τι δορυφορικέ επικοινωνίε, καθώ αυτέ όντω διεκόπησαν. Για κάποιο λόγο που κανεί δεν γνωρίζει, το Κίεβο θεώρησε ότι οι δορυφορικέ επικοινωνίε θα λειτουργούσαν κανονικά εντό ρωσικού εδάφου. Όμω ο Ελόν Μασκ διέκοψε τι δορυφορικέ επικοινωνίε, καθώ είχε δηλώσει εξ αρχή ότι το Starlink δεν θα λειτουργεί εντό τη ρωσική επικράτεια. Στην πραγματικότητα τήρησε τη δέσμευσή του, αλλά αυτό είχε ω αποτέλεσμα οι Ουκρανοί να μην μπορέσουν να πραγματοποιήσουν τα φιλόδοξα σχέδιά του.